Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται αύριο το βράδυ στις 8.30 στο Προεδρικό Μέγαρο, στην απουσία του Προέδρου Αναστασιάδη λόγω κορονοϊού, η εκδήλωση μνήμης για τις μαύρες επαιτίες του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει και η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «Πονεμένες Παναγίες». Ένα μοναδικό αφιέρωμα στις μάνες των αγνοωμένων της Κύπρου, ένα έργο του σπουδαίου συνθέτη και συμπατριώτη μας Μάριου Ιωάννου Ηλία, τον οποίο και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα. Σας χαιρετώ. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Έχω ακούσει πως το έργο το οποίο θα ανεβάσετε αύριο στο Προεδρικό είναι εξαιρετικό. Με τιμά ιδιαίτερα, ιδίως όταν δεν το έχετε ακούσει στην ολοκληρωμένη του μορφή. Ναι, και οι πρώτες εντυπώσεις είναι σημαντικές και σας ευχαριστούμε. Ναι, το έχω ακούσει από άτομα που έφτανε ταυτή μέχρι και την ψεσινή σας πρόβα. Πρόβα general είναι σήμερα, φαντάζομαι. Απόψε είναι η πρόβα general. Ναι. Χθες ήταν η πρώτη τοποθέτηση όλων των τεχνητών και τεχνικών μέσων στο Προεδρικό. Έγινε μια πρώτη πρόβα, ώστε να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε τις οποιασδήποτε τεχνικές. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι πλάνα τα οποία έχουμε εξασφαλίσει, μας τα στείλατε αργά. Μου είχατε πει ότι γύρω στα μεσάνυχτα θα σας στείλω ένα αρχείο, 2.30 το πρωί, εγώ απορώ πότε κοιμηθήκατε. Έχει 5 μέρες να κοιμηθώ πέραν των 3 ωρών, όμως είναι κάτι συνηθισμένο σε τέτοιες παραγωγές, διότι είναι μέρος της εξέλιξης του οποιοδήποτε έργου που πρώτη φορά παρουσιάζεται. Πάντως είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος συμμετέχει. Δεν είναι, θα εμφανιστούν 2 καλλιτέχνες. Πόσα είναι συνολικά τα άτομα που συμμετέχουν στην... Είναι επάνω στη σκηνή, είναι 135 άτομα. Και εδώ να πω κάτι το οποίο με έχει πραγματικά συγκινήσει, όπου όλες οι μουσικές δυνάμεις της πρωτεύουσας έχουν συσπηρωθεί για να υλοποιήσουν έναν έργο σαν και αυτόν, που εξ όσων γνωρίζω και από ό,τι μου έχει υποθεί, για πρώτη φορά συμβαίνει μια αυθεντική μουσική δημιουργία με τέτοια απαιτητική διάθεση και ταυτόχρονα την καλή διάθεση όλων των συναδέλφων για να το ανεβάσουν. Αν μου επιτρέπετε να σας πω ποιες δυνάμεις έχουν συσπηρωθεί. Είναι η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, είναι το Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας, διότι θεωρώ ότι η νέα γενιά είναι αυτή οι οποίοι θα συνεχίσουν την ταυτότητά μας και θα συνεχίσουν την ιστορία μας, και όταν είναι ενεργά μέλη σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα. Διότι ενώ το έργο είναι αφιερωμένο στις μάνες των αγνωμένων και έχει 3 μέρη, παραλληλίζοντας τις 3 τελευταίες ημέρες της εβδομάδας των παθών, δηλαδή Μεγάλη Πέμπτη που είναι η Σταύρωση, Μεγάλη Παρασκευή που είναι ο Επιτάφιος, κλείνει με το Μεγάλο Σάββατο που δεν είναι τίποτε άλλο από την Ανάσταση, και αυτή στην αναστάσιμη ελπίδα, και γι' αυτόν και ο τίτλος του τελευταίου μέρους ονομάζεται «Μάνα Ήρτα». Άρα ενώνονται οι αγνοούμενοι μαζί με τις μανάδες και δίνεται αυτή η ελπίδα. Γι' αυτόν και στο έργο υπάρχουν και 2 εκκλησιαστικά στοιχεία, η εκκλησιαστική ύμνη πιο συγκεκριμένα, τα οποία τα έχω σε εξελίξει σε μια προσωπική, ας το πούμε, υφή. Και γι' αυτόν λέγω ότι το τέλος είναι ένα θριαμβευτικό με τύμπανα εν χορδές και οργάνο, όπως ακούμε συχνά στην εκκλησία, που δεν είναι τίποτε άλλο από την ελπίδα του τόπου μας, του ανθρώπου, και την πίστη ότι θα μπορέσουμε να νικήσουμε το κακό, να το πούμε έτσι. Πονεμένες Παναγίες, γιατί ο τίτλος αυτός, γιατί προσωποποιείται δηλαδή την μάνα του αγνωμένου με την Παναγία? Μπορεί να είναι και ένας βίος παράλληλος, να βλέπουν τα παιδιά τους να χάνονται. Αυτός είναι ο παραλληλισμός. Έχετε προσωπικά βιώματα? Ναι, έχω προσωπικά βιώματα και σε όλα τα έργα τα οποία έχω τη δυνατότητα να εξελίξω, υπάρχει πάντα κάτι προσωπικό. Δηλαδή το κάθε είναι μια προσωπική μαρτυρία. Το συγκεκριμένο θα έλεγα είναι ένα μνημόσυνο, διότι τυχάνει να είμαι και εγώ σε οικογένεια η οποία έχει 2 αγνοούμενους. Επομένως είναι ένα μνημόσυνο για την μητέρα των παιδιών αυτών, η οποία είναι η Τριανταφυλιά.
Και εδώ θα δείτε και στο έργο ότι υπάρχει ένα σημείο όπου εμφανίζεται το ρόδον του Αμάραντον, που είναι και συνωνυμία με μία Παναγία, με μία μάνα του Αγνοωμένου, και συνάμα είναι το ρόδον του Αμάραντον, δηλαδή η αιωνιότητα η οποία ποτέ δεν μπορεί τίποτε να τη συνθλίψει. Και ιδίως στην Κύπρο υπάρχει μία εικονογραφία της Αγίας Παρασκευής, αν την έχετε δει, η οποία είναι Αγία Παρασκευή και κρατά την εικόνα του Χριστού που είναι σταυρωμένος. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από όλες τις εικόνες που έχουμε ζήσει από το 1974 μέχρι σήμερα, που είναι οι μάνες των Αγνωμένων με την κουρούκλα, όπως ακριβώς βλέπουμε και την Παναγία, να κρατά όχι το παιδί της, να κρατά την εικόνα του παιδιού της. Και όλο αυτό το δράμα, ο οδυρμός, όλος αυτός ο σπαραγμός, ο πόνος που έχει ζήσει η Παναγία, θεωρώ ότι το ζει και κάθε μάνα το Αγνωμένο, γι' αυτόν την θεωρώ ως μια σύγχρονη Παναγία. Γι' αυτό και το τέλος ακούγονται... Βλέπουμε και το σχετικό βιβλίο που έχετε φέρει. Ναι, είναι το έργο, το οποίο συμπεριλαμβάνει πέραν από 133.000 νότες. Είναι ένα έργο το οποίο συμπεριλαμβάνει τρεις σολείς τραγουδιστές, είναι η Συμφωνική Ορχήστρα, είναι η χοροδία του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας, είναι δύο βυζαντινές χοροδίες και συγκεκριμένα ψάλτες από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου και την Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος. Συμπεριλαμβάνει εκκλησιαστικά σκεύη όπως είναι θυμιατά και σήμαντρα. Επίσης συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο κρουστών, ηλεκτρονικούς ήχους και έναν ιδιαίτερο στοιχείο που πολύ σπάνια, ίσως και πρώτη φορά, συμβαίνει σε ζωντανή συναυλία. Με άδεια του Υπουργείου Άμυνας έχουμε 6 τυφεκιστές οι οποίοι κατά τη διάρκεια του έργου θα εκπυρσοκροτούν άσφαιρες βεβαίως βολές. Διαβάζω εδώ 44 χρόνων νεότατος και έχετε πετύχει πολλά, είστε νεότατος, δεν το συζητάμε. Χαρακτηρίζεστε από Ευρωπαίους συναδέρφους σας, χαρακτηριστήκατε ως μουσικό φαινόμενο και παιδί θαύμα της σύγχρονης μουσικής. Υπήρξατε ο νεότερος καλλιτεχνικός διευθυντής στην ιστορία του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, στην ΠΑΦΟ, την γενέτειρά σας το 2017. Είστε εκλεγμένο τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Υπάρχουν ταλέντα στην Κύπρο. Εσείς είστε ένα από αυτά. Δυστυχώς, λόγω της... Όχι... Πώς να το πω γενικά. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη κουλτούρα πολιτισμού, κυρίως και στη μουσική. Η παιδεία μας φταίει, να κάνουμε και αυτοκριτική. Εσείς πώς καταφέρατε, ποια ήταν τα ερεθίσματά σας προκειμένου να ανέβετε τόσο ψηλά? Είναι όλα θέμα οικογένειας και παιδείας. Σας δόθηκαν... Βεβαίως είναι σαν ένα χτίριο το οποίο για να μπορείς να το κάνεις στην οποιαδήποτε διακόσμηση ή αισθητική στην τελική του μορφή πρέπει να έχει στερεά θεμέλια. Τα στερεά θεμέλια θεωρώ κατά την άποψή μου είναι το ήθος, η αξιοπρέπεια, η αξιοπιστία και βεβαίως η γνώση. Η γνώση είναι δύναμη και ακριβώς μέσω σε αυτόν το πλαίσιο το οποίο οραματίστηκα ως μαθητής στο σχολείο όπου ένιωθα ότι δεν χωράω. Δηλαδή μου ήταν λίγος ο χώρος το οποίο μου προσφέρθηκε. Έτσι είχα αυτήν τη θέληση να βγω προς τα έξω και να αναζητήσω τις οποιασδήποτε δυνάμεις οι οποίες θα με βοηθούσαν να υλοποιήσω έναν όραμα το οποίο θα έλεγα με βοήθησε με τέτοιον τρόπο ώστε να απελευθερωθώ ψυχικά, σκεφτόμενος το ότι προέρχομαι από μια χώρα η οποία είναι ημικατεχόμενη. Κύριε, αυτό το μήνυμα που φαντάζομαι έχετε μεταφέρει σε όλο τον κόσμο που σχεδόν έχετε γυρίσει. Δεν ξέρω αν μετράτε, κάπου θα χάσατε τον λογαριασμό σίγουρα με το πού έχετε φτάσει και καλλιτεχνικά και ταξιδιωτικά πάντα. Θεωρώ ότι είμαι στην αρχή ακόμα. Ναι. Παρόλα αυτά. Το επόμενο βήμα είναι εκτός του πλανήτη Γη. Είστε και αυτό παντού. Το έχω υπόψη μου, αλλά εξαρτάται βεβαίως και από άλλα και από άλλες τέχνητες. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. 133.370 νότες. Πόσο καιρό σας πήρε να ολοκληρώσετε το έργο σας αυτό? Γιατί δεν μιλάμε για μια προσπάθεια που θα κάτσω ένα μήνα. Σίγουρα δεν είναι ένας μήνα. Είναι χρόνων.
Τα έργα που αν έχετε προσέξει, τα πλήστα τα οποία συνθέτω και των οποίων έχω τη διεύθυνση στην υλοποίηση, διότι αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτόν εδώ το βιβλίο συμπεριλαμβάνονται στοιχεία και απαιτήσεις που για πρώτη φορά θα πρέπει να υλοποιηθούν. Επομένως, πρέπει να υπάρξει και κάποιος ο οποίος να κατευθύνει με την έννοια να γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι σημαίνουν και πώς μπορούν να υλοποιηθούν. Σημαίνει ότι αυτόν το έργο μου πήρε πάνω από ένα χρόνο εντατικής δουλειάς. Ξεκίνησε αρχικά, ήταν ανάθεση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2018 και μέχρι το 2020 μου πήρε να το τελειώσω και αρχικά θα παρουσιάζονταν το 2020, μετά πήρε αναβολή για το 2021 και να πήρθε και το 2022. Και να πήρθε η στιγμή, αυτό μου λέμε ότι δεν τα... Δεν αφήνουμε ποτέ τους στόχους μας να μας εγκαταλείπουν. Και είναι ένα δίπτυχο. Πέρσι μου είχε αναθέσει η ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση και συγκεκριμένα για τους εορτασμούς. Το 200 χρόνο της Ελληνικής Επανάστασης, που ήταν ένα έργο υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και ονομαζόταν Ελευθερία. Και είναι ένα δίπτυχο. Είχε παρουσιαστεί στη Ρωμαϊκή αγορά κάτω από την Ακρόπολη των Αθηνών. Το είχε δείξει και η ΕΡΤ και η ΕΡΤ World και τηλεοπτικά. Και θεωρώ ότι είναι έναν δίπτυχο το οποίο έχει να κάνει με την ταυτότητά μας, έχει να κάνει με τους αγώνες μας, με την ιστορία μας. Και όπως επίσης ότι η μουσική είναι, θεωρώ, έναν ευγενές όπλο σε εισαγωγικά, το οποίο μπορεί πρώτα απ' όλα εμάς να μας ενδυναμώσει και δεύτερον να βοηθήσει τον τόπο μας, όχι μόνο στην πολιτιστική διπλωματία, αλλά ακόμα και στην πολιτική διπλωματία. Διότι, το έχετε θίξει και πριν, οι χώρες τις οποίες, ή οι φορείς τις οποίες συνεργάζομαι, δεν τους ενδιαφέρει τόσο από πού προέρχομαι, τους ενδιαφέρει το τι κάνω. Και κάτι κάνετε όταν... προφανώς πάρα πολύ καλά για να έχετε αυτή την πορεία. Κύριε Μάρια Ιωάννου Ηλία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε παρά να σας ευχηθούμε πραγματικά καλή τύχη. Καλή επιτυχία στην αυριανή παγκόσμια πρεμιέρα του έργου. Πονεμένες Παναγιές για την Κύπρο μας, 48 χρόνια μετά. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.